λόγω της σύγχρονης εποχής, λόγω και του κορονοϊού, προκειμένου να καταγράψουμε το τι έχει κάνει ο Δήμος Κομωτινής στην περίοδο προ-κορονοϊού, τι θα κάνει μελλοντικά, αλλά και άλλα θέματα τρέχουσας επικαιρότητας. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη Γκαράν, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και βέβαια είναι μια ιδιαίτερη πρόσκληση, γιατί είναι πρώτη φορά που γίνεται μέσω του Facebook μια τέτοια διαδικασία. Να δούμε πώς θα πάει. Υπάρχει και η δυνατότητα από τους αναγνώστες να καταθέσουν κάποιο σχόλιο κατά τη διάρκεια της ομιλίας, άμα θέλετε να το σχολιάσετε, να το δούμε. Να ξεκινήσουμε με μια θετική είδηση που μόλις τώρα ήρθε, ότι οι 16 ιδιώτες επιχειρηματίες της Κομωτινής συνδράμουν στο έργο του Δήμου Κομωτινής, παρέχοντας φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ο καθένας ό,τι μπορεί, προκειμένου να φτιάχνονται καθημερινά γεύματα για τους δημότες, οι οποίοι είναι περισσότερο φτωχοί και πρέπει να τους στηρίξει ο Δήμος. Ισχύει κάτι τέτοιο, δώστε μας περισσότερα. Σωστά, γι' αυτό βγήκε το δελτίο τύπου. Καταρχήν να τους ευχαριστήσουμε όλους, και αυτούς που δίνουν τα προϊόντα, αλλά και αυτούς που θα τα μαγειρέψουν. Mm-hmm. Γιατί πέρα το ότι θα πάρουν κάποια προϊόντα από κάποιες επιχειρήσεις της περιοχής μας, και κάποιοι άλλοι είναι πρόθυμοι να μαγειρέψουν και να ετοιμάσουν το φαγητό για αυτές τις οικογένειες που θα συμπληρώσουν ουσιαστικά τη σύντηση που κάνει ο Δήμος Κομωτινής. Νομίζω ότι είναι αυτές τις μέρες μας πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να βοηθάν και το Δήμο, αλλά και γενικότερα αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Έχω πει πολλές φορές ότι η πόλη μας είναι πόλη του εθελοντισμού, και νομίζω αυτό το δελτίο τύπου έρχεται ακριβώς να καλύψει αυτό το πράγμα που έχουμε πει εδώ και χρόνια. Και να συνεχίσουμε με μια ακόμα θετική είδηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μαυρίσει η ψυχή μας με αυτά που ακούμε και πανελλαδικά αλλά και τοπικά. Χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής, ομόφωνα, για να το προτάσουμε και αυτό, διότι καλό είναι να παίρνονται συλλογικές αποφάσεις, έκανε δωρεά της τάξης των 42.000 ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής σε Σμανόπλιο για να αγοραστεί εξοπλισμός πρώτης ανάγκης για τις ΜΕΘ. Θέλετε να μου πείτε λίγο τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τι ακριβώς αγοράζεται με αυτά τα χρήματα περίπου? Έτσι ακριβώς. Καταρχήν να ευχαριστήσω εγώ και την Οικονομική Επιτροπή, όλους τους συμβούλους, αλλά να ευχαριστήσω και όλους τους δημοτικούς συμβούλους και τους επικεφαλείς των παρατάξεων, γιατί αυτό θα περάσει σαν δωρά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά στην πρώτη επαφή που είχα μαζί τους ήταν όλοι θετικοί, και νομίζω ότι μια τέτοια δωρεά που βοηθάει το νοσοκομείο μας, γιατί όπως γνωρίζετε είναι το δικό μας νοσοκομείο αυτό, παρόλο με τα προβλήματα που έχει και πολλές φορές τα αντιμετωπίζει είτε καλά είτε κακά, νομίζω ότι είναι το νοσοκομείο που θα μας δώσει το φιλί της ζωής σε οποιαδήποτε. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πολύ σημαντική την δωρεά που θα γίνει από το Δήμο Κομωτινής, και είναι μια δωρεά η οποία έρχεται να καλύψει ένα μέρος πολύ δύσκολο, πολύ ιδιαίτερο στο νοσοκομείο, αυτό που όλοι θεωρούμε που λέμε μονάδες εντατικής θεραπείας, και θα πάρουμε 2 αναπνευστήρες, 8 αντλίες που θα βοηθάνε ουσιαστικά τη λειτουργία, και ένα μόνιτορ, όλα αυτά καινούργιας τεχνολογίας που θα συμπληρώσουν την μονάδα εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική δωρεά. Θα πρέπει και αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν και να δωρήσουν πράγματα στο νοσοκομείο μας, θα πρέπει να το κάνουν και ενδεχομένως οι επιχειρηματίες. Αφήσει, τη Δευτέρα θα επικυρωθεί τυπικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είναι δημοσιογράφος. Βέβαια, ο αντίλογος σε αυτό όταν το αναρτήσαμε και το δημοσίευσαμε και στην εφημερίδα, ότι τι γίνεται με τις αμοιβές του Δημάρχου, με τις αμοιβές των αντιδημάρχων, διότι αυτά τα χρήματα είναι χρήματα των δημοσίων. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω είναι ότι αυτά τα χρήματα ούτως ή άλλως θα μας περίσευαν, με την έννοια ότι θα μπορούσαν να πήγαιναν σε κάποιες εκδηλώσεις αυτόν τον καιρό, όπως γνωρίζετε για τα 100 χρόνια ή για εκδηλώσεις που θα γίνονταν για τα Ελευθέρια. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα δεν τα βάζουμε στην άκρη. Τα δίνουμε προς όπλο των δημοτών μας, και έτσι επανδρώνουμε το νοσοκομείο μας ακόμα καλύτερα, γιατί θεωρούμε ότι εκεί πρέπει να πάνε αυτά τα χρήματα, που θα είναι για όλους τους δημότες. Τώρα, όσον αφορά αυτό που έχει ακουστεί, τους μισθούς των αντιδημάρχων, των δημάρχων και των βουλευτών. Νομίζω, το είπα και άλλη φορά και θα το πω και σήμερα, αν γίνει συντεταγμένη η προσπάθεια που αφορά τους δημάρχους από την ΚΕΔΕ, φυσικά και εννοείται ότι θα καταθέσω εγώ το μισθό μου για συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι φαίνεται και η ΚΕΔΕ, αλλά γενικότερα και οι βουλευτές, αλλά και οι διάφοροι δήμαρχοι, ο καθένας δίνει όπου θέλει.
Ας πάρουμε το, από ό,τι βλέπω από διάφορους δήμους, κάποιοι τα δίνουν σε γεροκομεία, κάποιοι τα δίνουν στην αστυνομία. Αυτό νομίζω όμως δεν είναι πρακτικό και δεν είναι ουσιώδες. Έτσι λοιπόν. Περιμένουμε τις ενέργειες από την ΚΕΔΕ. Ακριβώς. Νομίζω έτσι θα πιάσουν τόπο τα χρήματα που θα δοθούν και έτσι και εγώ θα καταθέσω το 50% της αντιμιστίας. Πάντως στην ΚΕΔΕ έχετε καταθέσει ήδη, αν δεν απατώμε, μία πρόταση, η οποία είναι ενδιαφέρουσα γιατί αφορά στη χορήγηση έκτακτου δώρου Πάσχα σε εργαζομένους στον τομέα καθαριότητας και στο βοήθεια στο σπίτι. Πρόκειται για δύο τομείς που συνεχίζουν να λειτουργούν εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού. Ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνονται στο έξτρα επίδομα που θα δοθεί και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από μια εβδομάδα περίπου, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, αφορά σε εργαζομένους του τομέα της υγείας, σε νοσοκομεία δηλαδή κλπ. Και σε εργαζομένους της πολιτικής προστασίας. Έχετε καταθέσει αυτή την πρόταση, έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο, έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, έχετε κάποια καλύτερη πληροφόρηση? Να σας πω ότι αυτό το κάνουμε όχι για κανένα λόγο, γιατί πολλοί μπορεί να θέλουν να πούνε ότι το κάνουμε για τους πολιτικούς μας ή για τους προσωπικούς μας λόγους. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο αυτό τον καιρό επιβάλλεται να γίνει για τους ανθρώπους αυτούς και της υγείας και της πολιτικής προστασίας, αλλά και τους ανθρώπους που βάζουν πλάτη όλο αυτό το χρονικό διάστημα της κρίσης και της πανδημίας. Έτσι λοιπόν η βοήθεια στο σπίτι αλλά και η καθοριότητα των Δήμων νομίζω είναι οι δύο υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά λειτουργούν και άψογα αλλά λειτουργούν και σε όλο το έμπρος του 24ωρου. Όπως χρειαστούμε είναι εκεί. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αυτή η επιστολή. Έχει γίνει η επιστολή στην ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει μεταφέρει. Δεν είναι μόνο δικό μου αίτημα, είναι και πολλών άλλων δημάρχων. Έχει μεταφέρει λοιπόν το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά το αντιλαμβάνονται και το αντιλαμβάνουν και οι υπουργοί και θεωρώ ότι θα έχει καλή έκβαση αυτή η αναφορά μας. Θα μακάρι, το δούμε βέβαια, ωστόσο. Και τα δώρα αυτά έχουν κοπεί χρόνια και εντάξει, σε τέτοια περίσταση θα ήταν και συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό γιατί για χρήματα μιλάμε, να δώσουμε μια ενίσχυση. Εδώ, ωστόσο, θα πρέπει να δώσω και συγχαρητήρια και στους υπαλλήλους του Δήμου που είναι στις άλλες υπηρεσίες που δεν φαίνονται, οι οποίοι πραγματικά βάζουν πλάτη, έρχονται κάθε μέρα εδώ, λειτουργούν κανονικά γιατί οι λειτουργίες του Δήμου δεν έχουν απενεργοποιηθεί, υπάρχουν και είναι σε καθημερινή βάση. Έτσι λοιπόν και μπορεί να έχει μειωθεί το ποσοστό του κόσμου που έχετε στο ΓΚΙΣΕ μέσα στο Δήμο, αλλά οι υπηρεσίες δουλεύουν κανονικότατα. Οπότε εδώ θα δώσω πολλά πολλά συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους του υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι είναι σε καθημερινή βάση εδώ και εκτελούν τα καθήκοντά τους με βλάβια. Έτσι λοιπόν, αν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί το δώρο Πάσχα και στους υπολείπους, εγώ θα ήμουν θετικός σε αυτή την διάθεση. Να πούμε πάντως σε αυτό το σημείο ότι οι περισσότερες υπηρεσίες του Δήμου γίνονται ηλεκτρονικά πλέον, προκειμένου να μην υπάρχει συγχρονισμός μέσα στο Δημαρχείο. Οι ιστοσελίδες υπάρχουν, τα τηλέφωνα υπάρχουν επίσης, άρα και μέσα από αυτό το βήμα να πούμε στους δημότες να μην σπέδουν όλη την ώρα στο Δημαρχείο, να μην συνοστίζονται όλη την ώρα σε ουρές. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν με λίγο μεγαλύτερη πειθαρχία είτε από το τηλέφωνο είτε και από το διαδίκτυο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι πειθαρχεί ο κόσμος. Αντιλαμβάνει, καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να έρχεται αυτοπροσώπο στο Δήμο για να κάνει τη δουλειά. Την κάνει μέσω τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου. Σε αυτές τις υπηρεσίες όμως που πρέπει να έχει αυτοπρόσωπο παρουσία, γίνεται και αυτό με ραντεβού. Οπότε λειτουργεί το σύστημα, νομίζω μέχρι στιγμής λειτουργεί πάρα 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 πολύ καλά. Αυτό φυσικά θα είναι, φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί και μετέπειτα, δηλαδή ουσιαστικά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα είναι ένα κομμάτι από εδώ και πέρα που πάρα πολλοί κόσμοι θα το κάνει από το σπίτι του. Θα ζητάει τα χαρτιά του ή θα ζητάει κάτι από το Δήμο ή από άλλες υπηρεσίες, τουλάχιστον μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα τους. Να βγει και κάτι θετικό λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία, γιατί τουλάχιστον στα δύσκολα φαίνεται ότι έχουμε και τεχνολογική προετοιμασία και κάποια πράγματα γίνονται θετικά. Ας είναι αυτό. Προσαρμοζόμαστε γρήγορα. Ναι. Γνωρίζουμε και ηλικιωμένους που μέσα σε μια εβδομάδα τα μάθαν τα περισσότερα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα επιγραμματικά τι έχει κάνει ο Δήμος Κομωτινής όλη αυτή την περίοδο του κορονοϊού. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι έχετε κάνει απολυμάνσεις, ότι αξιοποιείτε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Δώστε μας μια εικόνα επιγραμματικά τι έχει γίνει, αλλά και τι θέλετε να γίνει μπροστά. Γιατί, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, όπως είπε χθες, σημαντικά είμαστε στο τέλος της αρχής. Δεν ξέρω ακριβώς που είμαστε, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Άρα και οι δημοτικές αρχές έχουν δρόμο ακόμα.
Κοιτάξτε, περνάμε μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και για τις δημοτικούς, για τους αντιμάρχους, αλλά και γενικότερα για όλο τον κόσμο και για τους συμπολίτες. Εμείς λοιπόν από την αρχή της κρίσης αντιλαμβανόμασταν το μέγεθος και νομίζω το αντιλήφθηκε ο Δήμος Κομωδίνης από την αρχή το μέγεθος της κρίσης. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από τις αρχές του Μαρτίου να κλείνουμε σιγά σιγά τις δομές μας και ξεκινήσαμε να κλείνουμε από τα καπί και τα σχολεία, μετά τις δημοτικές επιχειρήσεις σιγά σιγά αυτές που λειτουργούσαν, τα γυμναστήριά μας, τα γυμναστήρια, ό,τι άλλο υπήρχε, θέατρα και όλο ό,τι άλλο μπορούσε να υπήρχε στην πολιτιστικούς συλλόγους που χόρευαν, όλους τους χώρους λοιπόν που υπήρχε συνοστισμός. Κλείσαμε τις παιδικές μας χαρές και γενικότερα προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τον συνοστισμό του κόσμου. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να απολυμμένουμε σχολεία, κτίρια, χώρους οι οποίοι υπήρχαν συνοστισμοί και συνεχίσαμε φυσικά με ένα πρόγραμμα που συνεχίζεται ακόμα για να απολυμάνουμε και τους οικισμούς της περιοχής μας, του Δήμου μας. Έτσι λοιπόν, όπως γνωρίζετε και βλέπετε, τα συνεργεία του Δήμου ακόμα είναι έξω και απολυμμένουν και συνεχίζει και θα συνεχίζεται αυτή η απολύμανση όσο χρειαστεί. Να πούμε επίσης ότι αυτό τον καιρό προσπαθήσαμε να περάσουμε, αλλά πέρασε και μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στην πράξη του μαθητικού περιεχομένου, ήταν το να βοηθήσουμε τους συναδέλφους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κλείσει αυτόν τον καιρό τα μαγαζιά τους, ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα βοήθημα αυτό, τουλάχιστον αυτό το διάστημα. Έτσι λοιπόν τους απαλλάξαμε από τα τέλη που αφορούν το χρονικό διάστημα που θα είναι κλειστές οι επιχειρήσεις, από τα τέλη φωτισμού και δημοτικά τέλη. Ξανά και το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα είδα στην ημερησία. Ναι. Ναι, έχουν τι ακριβώς δεν θα πληρώνουν, για να καταλάβουν πολύ απλά τι ακριβώς δεν θα πληρώνουν οι επιχειρηματίες στο Δήμο και για πόσο καιρό, γιατί είναι και αυτό ένας παράγοντας. Για ένα μήνα, για 5 μήνες, για ένα χρόνο. Αυτό που έχει προβλεφθεί από την πράξη του μαθητικού περιεχομένου, γιατί αυτά όλα είναι τέλεια ανταποδοτικά. Πρέπει να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Αυτά δεν μπορεί ο καθένας ή το Δημοτικό Συμβούλιο από μόνο του να πει ότι μπορώ να τα χαρίσω ή δεν θα τα εισπράξω. Έτσι λοιπόν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε απόφαση πλέον σαν Δημοτικό Συμβούλιο για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί και υπάρχει και είναι κλειστά τα μαγαζιά, επιτριμήνου δηλαδή ουσιαστικά, να μην πληρώσουν και τα τέλη, τα δημοτικά τέλη που έρχονται μέσω της λογαριασμού της ΤΖΕΗ, αλλά να μην πληρώσουν και τον έξτρα χώρο που πληρώνουν για τα τραπεζοκαθίσματα που αφορά τα μαγαζιά που έχουν υγειονομικό ενδιαφέροντος. Όσοι έχουν πληρώσει, εννοείται ότι όλα αυτά θα συμψηφιστούν για τις μελλοντικές απαιτήσεις. Επί του παρόντος, πάντως, έχει κάνει και μια επιστολή ο ΕΒΕΣ Ροδόπης που ζητάει και επιπρόσθετα μέτρα τοπικού χαρακτήρα. Αυτή την έχουμε πάρει. Είμαστε σε συνεννόηση πάλι με την ΚΕΔΕ, γιατί σας το είπα από την αρχή ότι δεν μπορεί ατομικά και κανένα δημοτικό συμβούλιο να το κάνει από μόνο του. Έτσι, μέσω της ΚΕΔΕ έχουμε κάνει ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών που ζητάμε να επεκταθούν τα μέτρα και παραπάνω. Εμείς πάντως αυτό που πρέπει να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή το κάνουμε αμέσως και θα το τηρήσουμε κιόλα. Θεωρώ λοιπόν ότι εφόσον υπάρξει μια καινούργια πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα επόμενα 2-3 μήνες που θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις και θα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν, το καταλαβαίνουμε. Γιατί άλλο να λειτουργήσει, να συνεχόμενη λειτουργία και άλλο να λειτουργήσει πάλι από το μηδέν. Και εφόσον γίνει σε πράξη, εννοείται ότι και εμείς θα βοηθήσουμε σαν Δήμος Κομωδίνης όσο μπορούμε τους επαγγελματίες μας. Να πάμε λίγο και στον κορονοϊό αυτό καθ' αυτό. Ως ιός που προσβάλλει τον κόσμο εδώ πέρα στη Θράκη, βλέπουμε στο νομό Ξάνθης, τόσο το Δήμο Ξάνθης όσο και το Δήμο Μίκης, να έχουν πάρει με κεντρική απόφαση της κυβέρνησης επιπλέον περιοριστικά μέτρα, καθώς φαίνεται το επιδημιολογικό φαινόμενο εκεί να αυξάνει κλιμακωτά. Γνωρίζω ότι σήμερα είχατε μια τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τους υπόλοιπους δημάρχους, προκειμένου να γίνει τι, ζητάμε περισσότερα μέτρα στο νομό Ροδόπης, είμαστε ικανοποιημένοι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, δείχνει μέχρι στιγμής τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι πολύ λίγα, είναι ένα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεν πάβει να μας ανησυχεί ότι το ένα μπορεί να γίνουν δύο και να τετραπλασιαστούν, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα κρούσματα πάνε με γεωμετρική πρόοδο.
Θεωρούμε λοιπόν, και σήμερα αυτό έχει η σύσκεψη, ότι πρέπει να πάρθουν τουλάχιστον ακόμα κάποια μέτρα τα οποία θα προσθέσουν σε αυτά που είναι, ώστε να έχουμε λιγότερα κρούσματα. Όπως... Έτσι λοιπόν η σημερινή σύσκεψη είχε σαν προβληματισμό αν θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία όπως είναι η Ξάνθη, να μην υπάρχει κίνηση από τις 8 το βράδυ μέχρι 8 το πρωί. Αυτό συζητήσαμε, βέβαια δεν έχουν πάρει καμιά απόφαση ακόμα. Είμαστε με την κεντρική διοίκηση σε επαφή. Ώστε για να κατανοήσει ο κόσμος όμως, αυτή η απόφαση δεν είναι τοπική. Είναι μια απόφαση που πρέπει να έρθει σε συντονισμό με την κεντρική πολιτική προστασία και με την κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρχει μια κατευθυντήρια γραμμή και γίνεται σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι είναι. Κανένας μας δεν μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση. Την παίρνει η κεντρική διοίκηση. Απλώς εμείς εκτελούμε. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι θετικό το ότι όλοι οι δήμαρχοι αλλά και η αντιπεριφέρεια συντονίζονται σε αυτή την πρόταση. Από εκεί και πέρα η κεντρική κυβέρνηση θα πάρει την απόφαση με βάση των στοιχείων που έχει. Και εδώ να πούμε, γιατί υπάρχει και μια συζήτηση στα μέσα, το Facebook και όλα αυτά, ότι σχετικά με την ενημέρωση. Εδώ λοιπόν κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα, ούτε ο αντιπεριφερειάρχης, ούτε οι δήμαρχοι, αλλά πόσο γενικότερα κάποιοι άλλοι, θα πάω λόγω και την διοικήτρια του νοσοκομείου, να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις. Αυτό το έχει η κεντρική διοίκηση και οι δηλώσεις όλες γίνονται από την κεντρική διοίκηση. Δεν μπορεί δηλαδή κανένας μεμονωμένα, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση στα ηλεκτρονικά μέσα που αφορά την ενημέρωση. Δεν μπορεί κανένας μας, δεν έχει το δικαίωμα να βγει και να κάνει ενημέρωση χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια από την κεντρική διοίκηση. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές μένουμε στο σκοτάδι. Λογικό το βρίσκω. Και εμείς οι ίδιοι μένουμε στο σκοτάδι. Για να σας διακόψω λίγο, αυτό είναι κατανοητό μεν και λογικό από την άποψη ότι την ευθύνη ενημέρωση τη φέρει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ. Και συγχρόνως όντως υπάρχει μια αξιοπρεπής ενημέρωση κάθε μέρα στις 6 ώρα. Από τον λίγο αξιόλογο, τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει πραγματικά κατάλληλη επίσημη τοπική ενημέρωση, καθώς οι ημερήσιες εκθέσεις COVID-19 που βγάζει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, οι οποίες, να πούμε σε όσους μας ακούνε, ότι έχουν και τα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα, δηλαδή λένε πίεση, ολοδόπηση, για παράδειγμα, ένα κρούσμα, ωστόσο αυτές αρχούν χαρακτηριστικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχω μπει για παράδειγμα στο site του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και η τελευταία ημερήσια έκθεση είναι αυτή που έχει δημοσιευτεί στις 29 Μαρτίου, δηλαδή είναι 5 μέρες πίσω. Αυτή αναφέρει ότι ο νομός ορδόπησης έχει ένα κρούσμα, ωστόσο οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι τουλάχιστον 2 τα κρούσματα. Άρα, εύλογη είναι και η ανησυχία του κόσμου, γιατί δεν είναι γρήγορη η πληροφόρηση από τα κεντρικά. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλώς θέλω να πω ότι επειδή η συζήτηση γίνεται, γιατί δεν μας ενημερώνει ο Δήμαρχος, γιατί δεν μας ενημερώνει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Και εμείς ενημερωνόμαστε βάσει του Υπουργείου. Αν είχα εγώ την ενημέρωση πιο μπροστά, καλώς να το κάνω. Αλλά εφόσον το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει και να ενημερώνει, άρα περιμένουμε και εμείς την ενημέρωση από εκεί πέρα. Άρα θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχουμε εμείς την είδηση και την κρατάμε. Αν την είχαμε, πολύ ευχαρίστως να την σας τη δίναμε. Καθώς τώρα ο κορονοϊός μονοπολεί την επικαιρότητα, τη μονοπολεί πρώτα και κύρια στην υγεία μας, γιατί αυτό είναι το βασικότερο να μην το ξεχνάμε, τη μονοπολεί δευτερευόντως στην οικονομία, γιατί φαίνεται ότι όλοι λίγος πολύ επηρεαζόμαστε, την μονοπολεί τρίτον όμως και στην επικαιρότητα ευρύτερα. Συγκεκριμένα στο Δήμο Κομωτινής, φέτος συμπληρώνεται τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Είχατε, όπως είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, ετοιμάσει μία σειρά από επαιτειακές εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφώνονταν κάθε χρόνο την παρέλαση, την κατάθεση στεφάνων κλπ. Δηλαδή το μήνα Μάιο. Ωστόσο, αυτός ο σχεδιασμός εκ των πραγμάτων, έστω κατά το ίμιση και εξ ολοκλήρου, έχει ανατραπεί. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε ότι ο σχεδιασμός έχει ανατραπεί. Να πω επίσης ότι η καλύτερη, νομίζω, δωρεά, η καλύτερη επένδυση για τα 100 χρόνια είναι αυτό που κάναμε, αυτή την πράξη δωράς που κάναμε στο νοσοκομείο. Έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα λείψουν οι εκδηλώσεις, εμείς πραγματικά πολλές φορές το σκέφτομαι και το λέω, και το έχω πει και στους συνεργάτες, ότι αυτό είναι
η ουσία των 100 χρόνων. Δίνουμε, κάνουμε μια δωρεά στο νοσοκομείο και έτσι γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο τα 100 χρόνια. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις τώρα, από τη στιγμή που θα ξεπεράσουμε την κρίση, ο σχεδιασμός είναι ίδιος. Θα συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά όσο διαρκεί η κρίση, νομίζω ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Όλα μένουν μετέωρα και φαντάζομαι ότι και οι γιορτές των Ελευθεριών κάπως έτσι θα είναι. Να δούμε πρώτα πώς θα πάει η κρίση και μετά θα αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε. Τώρα που μιλάμε, δηλαδή, δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει παρέλαση ή όχι. Ναι, δεν το γνωρίζουμε. Όλα αυτά πάνε, όπως καταλαβαίνετε, εβδομάδα-εβδομάδα, μάλλον κάθε 15η μέρα, όπως βγαίνει από το Υπουργείο Υγείας και μας δίνουν τις αποφάσεις τους. Εμείς, ωστόσο, ο σχεδιασμός έχει γίνει από την αρχή της χρονιάς. Εφόσον μας δώσουν το δικαίωμα να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη και απελευθερωθούμε ουσιαστικά από αυτή τη διαδικασία, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρόγραμμά μας όπως το είχαμε πιο μπροστά. Άρα το πιθανότερο σενάριο, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι τα Ελευθέρια να πάρουν παράταση. Να τα γιορτάσουμε αργότερα. Ναι. Παράταση θα πάρουν εφόσον είναι κοντά. Αν Μαΐου τελικά μπορέσουμε και βγούμε από την κρίση, νομίζω από εκεί πέρα δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε παρελάσεις ή να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Καλώς. Υπάρχουν τώρα, πέραν του κορονοϊού, επειδή επηρεάζονται και τα εργοτάξια, επηρεάζονται και οι υπηρεσίες, επηρεάζονται πολλά πράγματα. Υπάρχουν έργα τώρα στο Δήμο Κομωτινής που προχωρούν ή έχουν μπει όλα στον πάγολο της κατάστασης που βιώνουμε? Κοιτάξτε, όσον αφορά τα έργα, τα δημόσια έργα, όπως γνωρίζετε, δεν έχει γίνει άρση των εργασιών. Άρα λειτουργούν κανονικά. Οι εργολάβοι μας δουλεύουν κανονικά με τις συμβάσεις. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι εργολάβοι είναι στα υλικά. Δηλαδή, αν κάποιοι εργολαβείς δεν προχωρήσουν, δεν προχωράνε γιατί δεν υπάρχουν υλικά. Τα μέσα προστασίας για τους εργαζόμενους πάντα υπάρχουν για τους εργαζόμενους που είναι στις διάφορες εργολαβίες. Άρα από εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν λοιπόν μείνουν εργολαβίες οι οποίες μείνουν πίσω, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν υλικά για να μπορέσει να λειτουργήσει ο εργολάβος. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή. Προς το παρόν δεν έχουν σταματήσει. Βλέπετε και στο δρόμο λειτουργούν το πράσινο και ο εργολάβος του πράσινου κουρεύει, κόβει, κλαδεύει δέντρα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και θα συνεχίσουμε μέχρι να μας το απαγορεύσουν. Παρ' όλα αυτά, ενδέχεται πολλά από τα εργοτάξια να πάρουν και παράταση. Γιατί έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, εφόσον δεν έχουν υλικά, μπορεί να μην μπορέσουν να πετύχουν τους εμπρόθεσμους στόχους τους. Για παράδειγμα, η ανάπλαση στο κέντρο, το σπαθί, το πάρκο Αγίας Παρασκευής είναι σημεία ενδιαφέροντος που τα βλέπει και ο κόσμος καθημερινά. Εντάξει, αυτό λογικό νομίζω είναι ότι θα υπάρχουν παρατάσεις, θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Λογικό το βρίσκω και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε και όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Καλώς. Επειδή η συνέντευξη με τον Δήμαρχο Κομωτινής χωρίς να πούμε κάτι για τα δέσποτα δεν γίνεται και επειδή μου έχουν στείλει ήδη δύο μηνύματα σχετικά και καθώς χθες έγινε και μια καταγγελία επίσημη στην αστυνομία για δάγκωμα εργαζόμενης έξω από μάρκετ στην Εκτινεπόλ, θέλω να μας δώσετε μια εικόνα αναφορικά με το πώς πάμε σε αυτό το ζήτημα. Τι κάνετε για να ταϊστούν τα δέσποτα τώρα που δεν υπάρχουν και πολλοί φιλόζοι έξω κυκλοφορούν λόγω της απαγόρευσης? Και ποια η κατάσταση στο Δημοτικό Κοινοκομείο που είχε και μια πρόταση στο Φιλόδημο για επέκτασή του? Όσον αφορά, να πιάσω από το τελευταίο, όσον αφορά την επέκταση του κοινοκομείου, προχωράει. Έχουμε έρθει η απάντηση από το πρόγραμμα του Φιλόδημου και όλα τα προγράμματα που έχει ο Φιλόδημος προχωράνε. Άρα ουσιαστικά η ανάπλαση του κοινοκομείου που θα προχωρήσει και προχωράει. Οριμάζουν οι μελέτες και από εκεί και πέρα μετά θα ενταχθεί και όλα. Όσον αφορά τώρα τα δέσποτα, εγώ είχα πει και άλλη φορά πιο μπροστά ότι πολύ πιο μπροστά πριν να αποφασίσει το Υπουργείο να δώσει έτσι άδεια στους φιλόζωους για να μπορούν να ταΐζουν, τα είχαμε κάνει με δική μου φυσικά υπογραφή αλλά και με τη βοήθεια της αστυνομίας. Είχαμε δώσει μια άδεια εθελοντών για να μπορούν να ταΐζουν τα δέσποτα τώρα που υπάρχουν τα μαγαζιά είναι κλειστά. Έτσι λοιπόν δώσαμε τις άδειες σε φιλόζους και στη φιλοζωική και μεμονωμένα αλλά και συντονισμένα για να μπορούν οι φιλόζοι να ταΐζουν τα δέσποτα. Έτσι λοιπόν αυτός ο κύκλος του ότι τα δέσποτα δεν είχαν τροφή έχει κλείσει. Τώρα, η υπηρεσία λειτουργεί κανονικά. Όπου υπάρχει επίθεση, πηγαίνει, μας κοντακαταγγέλουν.
Καλύτερα να το καταγγείλουν εδώ στο Δήμο πριν πάει στην αστυνομία για να μπορούν να το μαζέψουν πιο γρήγορα, γιατί η καταγγελία θα πάει στην αστυνομία μέχρι να έρθει εδώ, θα περάσουν άλλες δύο μέρες. Αν λοιπόν κάποιος έχει κάποια επίθεση από αδέσποτο, καλό είναι να πάρει τηλέφωνο στο Δήμο και αυτομάτως να πάει το συνεργείο περιουσιολογής να το μαζέψει. Το πρόβλημα τώρα που δημιουργείται είναι ότι τα περισσότερα που ήταν διάσπαρτα στην πόλη σητίζονται σε κεντρικά σημεία και δημιουργούν και αγέλες. Λοιπόν, αυτές οι αγέλες λοιπόν, φυσικό είναι και το καταλαβαίνω, να δημιουργήσουν προβλήματα και στον κόσμο που περπατάει ή τρέχει ή πηγαίνει στη δουλειά του. Έτσι λοιπόν, καλό είναι όπου υπάρχουν μεγάλες αγέλες και επιδυτικά σκυλιά να παίρνει ένα τηλέφωνο ή στο κοινοκομείο ή στο Δήμο, ώστε να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα επιθετικά και να σπάμε τις αγγέλες. Είμαστε εδώ, όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μπορεί οποιοδήποτε να απευθυνθεί και να βοηθήσουμε και να μπορέσουμε, ή αν δει κάποιο αδέσποτο το οποίο δεν έχει ταϊστεί, είναι άρρωστο και όλα αυτά, είναι το κοινοκομείο μας είναι έτοιμο να πάει να το περισυλλέξει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μαζί με όλα θα πρέπει να το λύσουμε και αυτό και είμαστε εδώ ανά πάση στιγμή να βοηθήσουμε. Καλώς. Δήμαρχε, με δεδομένο ότι όλη η επικαιρότητα καλύπτεται από τον κορονοϊό και γενικότερα τις επιπτώσεις του, υπάρχει κάτι άλλο που ίσως έχει πέσει δεύτερο ή τρίτο στο ράφι, το οποίο δεν γνωρίζουμε και θέλετε να γνωστοποιήσετε είτε σε εργασία του Δήμου είτε σε πρωτοβουλία προσωπική δική σας? Κοιτάξτε, ό,τι έχει γίνει νομίζω το έχουμε βγάλει στο δελτίο τύπου και το βλέπουμε. Εκείνο που φυσικά δεν κρατάμε μυστικά, εννοείται ότι τα ξέρει όλο ο κόσμος. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να παρακαλέσουμε για ακόμα μια φορά και να προτεύσουμε τον κόσμο είναι να καθίσουμε στο σπίτι. Δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό, το λέμε και θα το λέμε, υπάρχουν διαφημιστικά και πρέπει να συνεχίσουμε να καθόμαστε μέσα. Είναι δύσκολο για όλους μας. Είναι δύσκολο να καθίσεις μέσα και να κάθεις όλη τη μέρα που δεν έχεις να κάνεις. Λογικό είναι, αλλά αν πρόκειται για την υγεία μας, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό το συνεχόμενο σποτ που λέμε. Μένουμε σπίτι. Καλώς, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη μας διαδικτυακή συνομιλία. Ανοίξατε τον κύκλο συνομιλιών μέσω Facebook. Ευχαριστούμε και όσους από εσάς μας παρακολουθήσατε και παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες και άλλες τέτοιες κουβέντες. Καλή συνέχεια στο Δήμαρχο Κομωτινής. Είμαστε καλά, ευχαριστώ πολύ.